Καλό μεσημέρι. Με ένα στόμα, μία φωνή. Με την ευχή ότι θα είναι ένα καλό μεσημέρι, μια και οι εξελίξεις τρέχουν όσο αφορά το μέλλον της Ευρωζώνης και το μέλλον της χώρας μας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Eurogroup, το οποίο ήταν πολύ πολύ σύντομο. Τρέχουν οι πρώτες εκτιμήσεις, αλλά πριν βιαστούμε και πριν σκορπίσουμε τον πανικό, περιμένουμε και οι καλοί συνάδελφοι από το Δελτίο Ειδήσεων, από το πόρταλ Νέα Κρήτη και την εφημερίδα, εν θερμό μελετούν, διασταυρώνουν πληροφορίες, αν έχουμε νεότερα θα σας πούμε. Αλλά για την ώρα ένας εξαιρετικός φίλος, ένας πολυγραφότατος και πολυδιαβασμένος συγγραφέας είναι εδώ, και με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα μας πάει στην καρδιά αυτών των γεγονότων, με φόντο την Ελλάδα της κρίσης, με φόντο την Αθήνα. Ελάτε να εξηφάνουμε την ιστορία καθημερινών απλών ανθρώπων. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν και να του πούμε καλό μεσημέρι. Δημήτρη Στεφανάκης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξένεια. Έχουμε για να τα πούμε. Πολλωστή φιλοξένεια. Ναι, έχουμε να τα πούμε. Είναι έτσι, νομίζω, συνεπέστατο αυτό το ραντεβού. Το ραντεβού. Πάντα αφορμή μια νέα έκδοση. Ακριβώς. Και νομίζω από τις προηγούμενες εκδόσεις, όπου έριξες τη ματιά σου στις μεγάλες μετροπόλεις του κόσμου, επιστρέφεις στην Ελλάδα και στην Αθήνα της κρίσης. Έτσι. Λοιπόν, το νέο σου μυθιστόρημα, πάντα εκδόσεις ψυχογιός, ο χορός των ψευδεστήσεων, παρουσιάζεται σήμερα από το βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης και από τις εκδόσεις ψυχογιός σε μια πολύ ωραία γωνιά της πόλης, πολύ αγαπημένη, στο Όπους. Στις 8.30. Στις 8.30. Λοιπόν, ωραία. Είσαι σε περιοδία, σε τουρνέ. Μάλλον τώρα ξεκινάει πάλι. Είχα κάνει κάποιες πρώτες παρουσιάσεις του βιβλίου όταν Απρίλιο-Μάιο και τώρα επέστρεψα από κάποιες υποχρεώσεις που είχα δικές μου και ξεκινάω μια δεύτερη έτσι, τουρνέ. Και ξεκινάω από έναν τόπο που καταρχάς είναι η πατρίδα μου. Κατά δεύτερον είναι ένας προορισμός όπου πάντα με περιμένουν αγαπημένοι φίλοι και πάντα γίνεται κάτι όμορφο. Είναι διαφορετικό όταν παρουσιάζεται ένα βιβλίο σε κάποια μέρη ανά την ναι. Ελλάδα. Είναι διαφορετικό όταν γίνεται στην Κρήτη, όταν είναι αυτοί οι φίλοι. Υπάρχουν δύο-τρεις πόλεις ανάμεσα αυτές είναι το Ηράκλειο που πάντα γίνεται κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Πάντα οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη διαφορά. Οι άλλες πόλεις που ξεχωρίζουν και τις κουβαλάς ποιες είναι? Η μία είναι η Θεσσαλονίκη. Σίγουρα. Κατερίνη. Εντάξει, γίνονται διάφορα και στη Ρόδο έχουν γίνει κάποιες ωραίες παρουσιάσεις και στην Τρίπολη κάποια φορά. Γίνονται σε αρκετά σημεία. Απλά τυχαίνει το Ηράκλειο να είναι ένα σημείο που είναι αυτό που λέω. Υπάρχουν φίλοι, αγαπημένοι, πιστοί, άνθρωποι οι οποίοι θα οργανώσουν σωστά ένα γεγονός και αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα. Η Αθήνα που είναι το φόντο αυτής της ιστορίας, αυτό το εντάξει, η Αθήνα έχει οπωσδήποτε. Τι είναι για σένα? Τη μερίδα του λέω. Η Αθήνα, να σου πω τώρα, αυτή τη στιγμή η Αθήνα είναι μια Μητρόπολη. Είναι μια Μητρόπολη και το μέγεθός της είναι ανάλογο με αυτό, χωρίς υπερβολή, ανάλογο με αυτό που βρίσκει κανείς, συναντά κανείς στην Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ου αιώνα ή στο Παρίσι και της εποχής. Η Αθήνα πασχίζει αυτή τη στιγμή να αναδειχθεί σε κυρίαρχο τόπο του Ευρωπαϊκού Νότου. Είναι όμως και η πόλη που σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, νομίζω ότι είναι πιο εμφανή τα σημάδια της κρίσης που ναι, κλειδωνίζεται ζούμε. Λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι η κρίση είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να συζητάμε ώρες και θα πρέπει να ξεκινήσουμε κυρίως από την κρίση των αξιών και μετά να πάμε στην οικονομική κρίση. Για μένα η Αθήνα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι ένας τόπος που χρειάζεται μυθιστοριογράφους για να μπορέσουν να αποτυπώσουν το μύθο της, για να μπορέσουν να αναδείξουν το μύθο της. Γιατί είναι ένας μύθος σύμφετος. Ένας μύθος που έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική της που είναι παραγνωρισμένη. Ένας μύθος που έχει να κάνει με την ιστορία της. Ένας μύθος που έχει να κάνει και με την μέθεξη των ανθρώπων, των τάσεων, της μόδας πολλές φορές. Η Αθήνα είναι ένας τόπος όπου συγκλίνουν όλα, τουλάχιστον όσο αφορά τον ελλαδικό. Είναι μια πόλη με πάρα πολλά πρόσωπα. Και όταν μια ιστορία εξελίσσεται εν θερμό, ας πούμε η κρίση, όλες αυτές οι αντιφάσεις,
φτώχεια, κλεισμένες βιτρίνες, πορείες, μολότοφ, κουκουλοφόροι, άστεγοι, αυτοκτονίες. Μπορείς να κάτσεις ψύχρεμα και να γράψεις? Εντάξει, τώρα αυτή, η εικόνα που παρουσιάζεις αυτή τη στιγμή είναι λίγο υπερβολική. Θα σε διακόψω. Α, πάμε σε αυτό που είπαμε. Στο ρυθμό των εξελίξεων διακόπτουμε για να ακούσουμε δηλώσεις από το Eurogroup. Με τις ελληνικές αρχές και μεταξύ τους, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα την εις βάθος μελέτη των προτάσεων αυτών, να εξετάσουν τις λεπτομέρειές τους, να κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς και να δουλέψουν πάνω σε ένα κατάλογο προτεραιοτήτων των δράσεων προτεραιότητας που θα είναι και το ζουμί της όλης υπόθεσης, ώστε ή δυνατόν να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία στα τέλη της εβδομάδας και επιλέγοντας τις ελληνικές προτάσεις ως βάση εργασίας. Σε ό,τι μας αφορά, η εργασία ξεκινά άμεσα. Και αν όλα πάνε καλά και κριθεί απαραίτητο, το Eurogroup θα συνέλθει και πάλι αργότερα αυτή τη βδομάδα, προκειμένου να εξετάσει τις τελική κατάληξη των συνομιλιών στις ελληνικές αρχές. Αυτές είναι λοιπόν τις εντυπώσεις. Θα ξεκινήσει αμέσως η εργασία το απόγευμα και ο Πιέρ μπορεί να επιβεβαιώσει, φέρνοντας σε επαφή τους θεσμούς με τις προτάσεις, πάντα προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία στα τέλος εβδομάδος. Αυτά σε ό,τι με αφορά. Ο κ. Μουσκοβισή, θα είμαι ακόμα πιο σύντομος από το Γερούν Ντάισερμπλουμ. Όντως, όπως ελέγχθη, λάβαμε πολύ αργά τις προτάσεις αυτές. Ρίξαμε μια πρώτη ματιά. Θεωρούμε ότι αποτελεί μια καλή βάση εργασίας, αλλά απομένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Πρέπει να διευκρινίσουμε και να επαληθεύσουμε κάποια πράγματα και τη συνοχή του όλου. Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά την κατόπιν εντολής του Eurogroup, οι θεσμοί θα ξεκινήσουν αμέσως εργασία και μαζί μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα μια λύση επιπολιτικής βάσης που θα συζητηθούν εξάλλου σήμερα το βράδυ με τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης. Λίγες ερωτήσεις θα δεχτούμε, λέει ο κύριος Ντάισερμπλουμ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος στο βάθος με τα γυαλιά, στη δεύτερη σειρά. Αθανάσης with Real News, Snap Channel Greece. Do you have any view? Έχετε κάποια άποψη το τι λείπει από τις ελληνικές προτάσεις αυτή τη στιγμή? Είστε ικανοποιημένοι από τις προτάσεις ό,τι αφορά το συνταξιδοτικό σύστημα, το ΦΠΑ, ή δεν έχετε ιδέα τι υπάρχει στο πακέτο? Απάντηση. Η γενική άποψη των θεσμών είναι ότι γενικά οι προτάσεις ήταν ευρείες και συνεκτικές, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες και τα ιδιαιτερότητες για να δούμε αν είναι αρκετά συνεκτικές οι προτάσεις αυτές, να δούμε τις λεπτομέρειες και τα νούμερα για να μπορούμε να δούμε αν η πρόταση αυτή, οι προτάσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχετε κάποια υπομονή, αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να ξεκινήσουμε μια πραγματική συζήτηση ώστε να έχουμε τα ευθέα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Αυτά λοιπόν, μια πρώτη γεύση από αυτό που τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στις Βρυξέλλες. Ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα το Eurogroup, κατατέθηκαν οι ελληνικές προτάσεις, τις οποίες αποδέχονται τελικά οι θεσμοί. Ζήτησαν όμως χρόνο για να εξετασούν σε βάθος και τις επόμενες μέρες, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αφού δουν τις λεπτές αποχρώσεις, τις λεπτομέρειες και καταλήξουν στη συμφωνία, για εκεί οδεύουν, υιοθετώντας αυτά που η χώρα μας προτείνει και η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή ήταν η πρώτη εκτίμηση από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Γέρουν Ντάισερμπλουμ. Στο πλευρό του ήταν και ο κύριος Μοσχοβισή. Θα διακόπτουμε όποτε παραστεί ανάγκη και όσο οι εξελίξεις τρέχουν μέχρι την βραδινή ολοκλήρωση σε πολιτικό πια επίπεδο ανάμεσα στους ηγέτες. Τώρα να σε ρωτήσω πώς αισθάνθηκες. Έχουμε ακούσει τόσο ειδήσεις, τα δελτία σκορπούν τέτοιο πανικό και φόβο. Θα σου πω κάτι. Μέσα στο χώρο των ψευδεστήσεων, ένας από τους ήρωες λέει ότι, σχολιάζοντας τη στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως μνημονιακός Πρωθυπουργός, ότι αν αντί για αυτό το βουτυρόπεδο είχαμε πάρει έναν άνθρωπο από ένα καφενείο, με το τσαγανό του Έλληνα όμως, αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει να παζαρεύει, και του δίναμε τα στοιχεία και πήγαινε να μιλήσει με τους εταίρους εκείνη τη στιγμή,
σίγουρα θα είχε φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ πάντα πιστεύω ότι σε πείσμα όσων θεωρούν ότι η πολιτική και η οικονομία είναι επιστήμη, πιστεύω ότι και εκεί πεισέρει του ανθρώπινου παράγοντας. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή η διαπραγμάτευση έτσι γίνεται. Είναι μια παρτίδα χαρτιά. Ονοείται νομίζω από εκεί πέρα. Έτσι γίνονται αυτά. Με όρους αξιοπρέπειας, με όρους. Δεν καταθέτω υπέρ ή κατά της παρούσας κυβέρνησης, αλλά λέω ότι για το συγκεκριμένο θέμα έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Για πρώτη φορά νομίζω αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Νιώσαμε ότι γινόταν διαπραγμάτευση. Και εντάξει, δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ξέρει. Όλα είναι στον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι κάπως είσαι ένα κράτος ανεξάρτητο, ένα κράτος κυρίαρχο. Δεν μπορεί να πηγαίνει να διαπραγματεύεσαι με όρου δουλειότητα. Αυτή την αίσθηση. Και πάλι σου λέω, είμαι από του ανθρώπου που απέχω από την πολιτική αυτού του τύπου. Κάνω πολιτική μέσα από τη λογοτεχνία, με τον τρόπο μου. Ένα λογοτέχνη νομίζω δεν χρειάζεται. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν για αυτά και ίσως καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το βιβλίο σου. Ωραία. Με φόντο την Ελλάδα της κρίσης, 2011, μία αυτοκτονία και με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, ένα από τα 10.000 που σημειώθηκαν πια επίσημα σε αυτά τα 5 χρόνια. Κάποιος εξηφαίνει αναμνήσεις και αυτόν τον χορό των ψευδεστήσεων. Μια ολόκληρη κοινωνία πόνταρε σε ψευδεστήσεις, έχω την αίσθηση. Ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο, αν θέλεις, θέλω να πιστεύω εγώ ότι έχω κάνει μια καινούργια αρχή με αυτό το μυθιστόρημα. Μπαίνω δηλαδή στη σύγχρονη εποχή, αναμετριέμαι με το σήμερα. Αποδεικνύω ότι είμαι ή δεν είμαι ένας συγγραφέας του σήμερα. Γιατί πολλές φορές λέμε ένας ωραίος κόσμος, μεγαλεπίβρος παρελθόντος, είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα για να γράψεις ένα βιβλίο πετυχημένο. Γιατί πίσω από αυτό μπορεί να κρυφτείς, μπορεί να κρύψεις τις αδυναμίες σου, τις συγγραφικές, χίλια δύο πράγματα. Όταν μιλάς όμως για το σήμερα, τι πρέπει να μυθοποιήσεις αυτό που ζούμε, το οποίο απριόρι είναι απαξιωμένο στη συνείδηση του αναγνώστη. Αφού το ζεις, είναι κάτι το οποίο δεν του δίνει σημασία. Αν πρέπει αυτό να το μυθοποιείς, αν πρέπει αυτό να το κάνεις ένα μαγικό υλικό, όπως πρέπει να είναι το υλικό της αφήγησης, τότε δείχνει θυμά στο διά σου. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με το χορό των ψευδεστήσεων, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένα μυθιστόρημα με φόντο την κρίση. Δεν πιστεύω ότι η λογοτεχνία μπορεί να μιλήσει, μπορεί να λύσει ένα τέτοιο θέμα. Ούτε μπορεί να θέσει, να δώσει απαντήσεις. Γενικά δεν μπορεί να δώσει. Πόσο μάλλον σε ένα θέμα το οποίο τρέχει ακόμα. Εδώ είμαστε στις. Μπορεί όμως να προβληματίσει. Μπορεί να θέσει ερωτήματα. Και είναι αρκετό. Πιστέψτε με, κάθε φορά είναι αρκετό. Όσον αφορά το τραγικό γεγονός της αυτοκτονίας, ένας φίλος δημοσιογράφος μου είχε κάνει πρόσφατα ένα τηλέφωνο και μου είπε: αυτό που μου άρεσε αυτό το βιβλίο είναι ότι ο βασικός ήρωας κατά αυτόν, που είναι ο Αλεκίνος, απέχει. Δεν υπάρχει. Τον εξαερώνεις από την πρώτη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, κάποια άλλη αφηγηματική συνείδηση τον αναζητά στις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Και αυτόν τον άνθρωπο τον φέρνεις, γίνεται μια πρωταγωνιστική φιγούρα, χωρίς να δράμε στο μυθιστόρημα. Νομίζω ότι αυτό, γιατί καμιά φορά και εμείς συγγραφείς κάνουμε κάτι και δεν το καταλαβαίνουμε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: αυτό μου αρέσει, αυτό με ενθουσιάζει, αυτό με συναρπάζει. Νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του μυθιστόρηματος. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αυτό το μυθιστόρημα αφηγηματικά πέτυχε, ο βασικότερος είναι αυτός. Ότι ο ήρωας που συνοψίζει, αν θέλετε, και αυτή την περιπέτεια των 30 τελευταίων χρόνων, που θυμίζει για μας τους Έλληνες, και μιλάω για τους Έλληνες, όχι για τις Ελληνίδες, για τους Έλληνες κυρίως, ότι θυμίζει ένα είδος παραποιημένου Ζορμπά. Δηλαδή είναι μια λάθος εκδοχή του καζαντακικού Ζορμπά. Αυτό ήταν ο Έλληνας τα τελευταία 30 χρόνια. Ένας σουρεαλιστικός χαρακτήρας. Αν λοιπόν είναι αυτό, ο Αλεκίνος πραγματικά είναι η επιτομή, είναι η πεμπτουσία, είναι αυτό που τελικά έμεινε. Αυτό που θα θυμόμαστε από αυτή την 30 κοντά έτη. Ανθρώπους χαρισματικούς που μπορούσαν μέσα από κάθε είδους απατεωνιά, κάθε είδους υπερβολή, κάθε είδους μύθευμα να μας οδηγήσουν σε έναν κόσμο που θύμιζε παραμύθι, ήταν ένα μυθιστόρημα όλη αυτή η 30 κοντά έτη που ζήσαμε.
για μυθιστόρημα, μεταπολιτευτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι σκιαγραφεί τη μεταπολίτευση και πρωταγωνιστή βάζεις αυτό που μόλις είπες, ένας παραποιημένος Ζορμπάς του Καζαντζάκη, που εξωτερικά μπορεί να φωνάζει περί λεβεντιάς και υπερηφάνειας, αλλά νομίζω αλλοιώθηκε πάρα πολύ από τον νεοπλουτισμό, από την κατανάλωση. Βέβαια. Βούτυξε με στη λαμογιά, κοίταξε να βγει στα ριχά με τα δανεικά από την Ευρώπη και λούφαξε μόλις άρχισε η δίνη της κρίσης. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα εμείς, η λογοτεχνία προς Θεού δεν είναι ένα λαϊκό δικαστήριο. Ποτέ δεν θα δίκαζα τους ηρωές μου και δεν θέλω και να τους δικάσει και ο αναγνώστης. Εκείνο που θέλω πάντα γράφοντας ένα μυθιστόρημα δεν είναι σίγουρα να μεταφέρω μηνύματα, είναι να παραδώσω στο αναγνωστικό κοινό ένα κείμενο που μπορεί να το απολαύσει κειμενικά πρώτα-πρώτα, να απολαύσει το κείμενο, να πει ρε παιδί μου, μ' αρέσει αυτό, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξω στην αρχή, στο τέλος, στην υπόθεση, όλα αυτά. Μου είναι αδιάφορο πολλές φορές. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια στιγμή που διαβάζουμε ένα βιβλίο για την απόλαυση. Και από εκεί και πέρα, ένα βιβλίο που απολαμβάνεις έχει μέσα του όλα εκείνα τα στοιχεία, τα θρεπτικά, αν θέλεις, για το μυαλό και για την ψυχή του αναγνώστη, που θα τα πάρει ο καθένας, θα επιλέξει τι θέλει από όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να του υποδείξουμε το δρόμο. Δεν μπορούμε να του πούμε αυτά θα πάρεις, αυτό κάνει, εκείνο. Ο αναγνώστης δεν είναι ανδρίκελο, δεν είναι μαριονέτα για να παίξεις μαζί του. Το ότι θα γράψετε αυτό το συγκεκριμένο μυθιστόρημα και θα καταπιαστείτε με αυτό το θέμα και με φόντο αυτή την Αθήνα και αυτή την Ελλάδα. Πότε έγινε η απόφαση? Η απόφαση έγινε, θα πω το εξής. Έχουμε παρουσιάσει την εκπομπή το ένα μετά το άλλο, Μέρες Αλεξάνδρειας, Φιλμουάρ, Άρια κτλ. Αυτά τα μυθιστορήματα ήταν ο τρόπος με τον οποίο, το όχημα αν θέλετε, με το οποίο παίξα κάποια φήμη, μπόρεσα να διακριθώ και εδώ και στο εξωτερικό και όλα αυτά. Κάποια στιγμή όμως σκέφτηκα ότι, όπως είπα και στην αρχή, κατά κάποιο τρόπο και εγώ έκανα αυτό που, το οποίο κατηγορώ διαφόρους ομοτέχνους, ότι δεν μπορείς αενάως να κρύβεσαι πίσω από τους μεγάλους κόσμους του παρελθόντος. Πρέπει να έρθεις κάποια στιγμή στην εποχή σου. Εδώ ζεις. Πρέπει να μας αποδείξεις δηλαδή ότι μπορώ να δω το Στέλιο εγγενικοί και να τους κάνω ήρωες. Και αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσω μέσα από αν θέλετε, μέσα από τον καταλήτη της αφήγησης, να τους εμφανίσω με τους ιωμένους, να γίνει κάτι μαγικό, να γίνει ένα πρόπλασμα που θα μπορέσει να το δεχτεί σαν κάτι πολύ συναρπαστικό αναγνώστης. Αυτή ήταν η βασική μου πρόφεση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αποφασίζεις να γυρίσεις στα χρόνια αυτά που ζούμε τώρα, δεν σας κρύβω ότι σαν άνθρωπο πια, σαν πραγματικό άνθρωπο, αφήνω τον Δημήτρη αφηγητή, αφήνω τον Δημήτρη συγγραφέα, μιλάω για τον άνθρωπο Δημήτρη, υπήρχαν φιγούρες αυτών των 30 τελευταίων χρόνων που με είχαν εντυπωσιάσει είτε θετικά είτε αρνητικά, που με είχαν κεντρήσει το ενδιαφέρον μου, που πολλές φορές επιδοκίμασα ή αποδοκίμασα, αλλά πάντα είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποιοι από αυτούς, δηλαδή αυτόν τον χαρισματικό απαντεώνα τον έχω δει σε απειράριθμες εκδοχές. Με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε φορά. Είναι παράξενο πως διαφορετικοί άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα ωστόσο κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Μάνος, που είναι η φωνή ας πούμε, του μυθιστορήματος, έχει κάποια κομμάτια από μένα, έχει κάποια κομμάτια αν θέλετε, από τους ανθρώπους που δεν έπαιξαν πολύ σε αυτό το πανηγύρι της ματαιοδοξίας που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν μπόρεσαν, αν θέλετε, να επωφεληθούν. Να πλουτίσουν, να αποκτήσουν δύναμη, κύρος. Έμειναν λίγο στο περιθώριο. Άλλοι έμειναν με την αγάπη της λογοτεχνίας, της τέχνης. Άλλοι με άλλον τρόπο μπόρεσαν να βιοποριστούν και να επιβιώσουν γενικότερα και σαν υπάρξη. Έπειτα είναι αυτή η Έλεια που για μένα είναι ένα χαρακτήρας εξαιρετικός υπό την έννοια ότι ανταγωνίζεται, αν θέλετε, όλες αυτές τις μοιραίες, ξανθιές δίμετρες που είχαν τα προηγούμενα μυθιστορήματα, την Ιβέτ Σαντών, αυτή την περίλαμπρη γυναίκα της Αλεξάνδρειας ή, ξέρω εγώ, την Ρόζμαρι Λεμπλόν της Άριας ή, ακόμα περισσότερο, τη Μαρία Πιλάρ του Ζαχάροφ, γυναίκες μοιραίες και ταυτόχρονα γυναίκες οι οποίες δεν έχουν ουσιαστικά τίποτα το μεσογειακό. Ήθελα λοιπόν μια μεσογειακή γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα που, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο υπάρχει πάντα στην πιο βαθιά φαντασίωση
του Έλληνα. Αυτή λοιπόν τη γυναίκα προσπάθησα να την εντυχίσω με στο μυθιστόρημα με τη μορφή της Έλλειας. Πέρασες καλά γράφοντάς το? Ναι, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ένα άγχος επειδή ήταν ένα άλλο μυθιστόρημα? Να σου πω τι γίνεται. Έχω μια ξεκάθαρη στρατηγική. Συμβαίνει το εξής στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία είναι μια διαδικασία που ετεροχρονίζεται. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, το αν θα βγει δηλαδή ο χορός και θα πουλήσει 10, 20, 30, 40 χιλιάδες, 50, θα βγουν τόσοι αναγνώσεις θα πούνε είναι ωραίο, άλλοι τόσοι θα πούνε κακό, οι δημοσιογράφοι, οι κριτικοί κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που θα μείνει θα το δούμε μετά από 20, 30 χρόνια. Και θέλω σε εκείνη την, αυτό που λέμε τη δευτέρα παρουσία, σε λογοτεχνικό επίπεδο, σε αυτή τη δευτέρα παρουσία να είμαι παρόν. Και για να είμαι παρόν, τουλάχιστον θα κάνω ό,τι μπορώ, θα πρέπει να δοκιμάσω. Αυτή είναι μία άποψη που είναι λυτρωτική, αλλά αν έχουν προηγηθεί βιβλία που σε καταξίωσαν, που σε έφεραν μπροστά σε διακρίσεις, που μεταφράστηκαν στο εξωτερικό, όπως οι μέρες Αλεξάνδρειας, που ο κόσμος τα αγκάλιασε, που ήταν ευυπόληπτα, δεν έχεις μετά ένα άγχος, μοιραίο, ανθρώπινο δηλαδή πια, ότι επιχειρώ κάτι και το κάνω με αγάπη, μακάρι να μην είναι. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά κάτι ξέρεις, που θα περάσει αδιάφορο. Την τριάδα αυτή την έχω φάει μια φορά. Δεν ξέρω, το είχαμε συζητήσει νομίζω. Είχαμε κάνει και το συλλαβίζω στο καλοκαίρι κάποια στιγμή εδώ πέρα. Ναι. Και μάλιστα τότε που το είχαμε κάνει, γιατί το είχαμε κάνει την πρώτη φορά το 2009, όταν είχε πρώτο εκδοθεί, μετά το κυκλοφόρησε ξανά στις εκδόσεις ψυχογιός, όπως όλα τα βιβλία μου από εδώ και πέρα. Τότε είχα φάει τη μεγάλη κρυάδα. Ερχόταν μετά τις μέρες Αλεξάνδρειας, εγώ ουσιαστικά τότε ήμουν ένας άγνωστος ακόμα, ένας συγγραφέας μεταφραστής, ο οποίος έγραψε ένα, τότε για πολλούς τότε ήταν ένα συμπαθητικό μυθιστόρημα, οι μέρες Αλεξάνδρειας, και ξαφνικά προσπαθεί να μας πουλήσει λίγο περισσότερο πνεύμα, κάνοντας ήρωα έναν τιτάνα του πνεύματος, τον τιτάνα της λογοτεχνίας, τον Αλμπέρ Καμί, και τον οποίο προσπαθεί να δώσει ένα πολύ έτσι ρεαλιστικό πρόσωπο που για πολλούς ήταν αποκλειστικό. Εκεί ήταν η μεγάλη κρυάδα. Με το χορό, να σου πω την αλήθεια, καταρχάς, κακά τα ψέματα, η μεγάλη γενναιοδορία που έχει η ζωή από ένα σημείο και πέρα στους ανθρώπους που επιτυχάνουν κάποια πράγματα, είναι ότι όταν κουβαλάς και ένα όνομα, πολλοί λουφάζουν και δεν λέει πολύ ωραίο, εντάξει, επειδή το γράψει αυτός. Πιθανόν, αν το είχα γράψει το χορό πριν από 10 χρόνια και ερχόταν πίσω από ένα βιβλίο σαν τις μέρες Αλεξάνδρειας, ας πούμε, ή σαν την Άρια, να λέγανε όλοι, μα τι είναι, τι μπουρδα είναι αυτή που πήγε και έκανε. Τώρα κάποιοι το σκέφτονται λίγο περισσότερο πριν μιλήσουν. Όχι, δεν το σκεφτόμουν πολύ. Αυτό που όμως που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ ήταν ότι, φανταστείτε, ότι είναι σχήμα οξύμορο, ότι η Αλεξάνδρεια, η Άρια και το Φίνουαρ γράφτηκαν σε 7-8 μήνες. Δεν βάζω το χρόνο έρευνας, ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος, δηλαδή συνολικά κάθε βιβλίο μου πήρε 2,5-3 χρόνια. Ο χορός των ψευδεστήσεων που είναι μικρούλι σε σχέση με αυτά τα βιβλία και δεν είχα και κάποια πραγματολογική έρευνα, μιλάω για το σήμερα, μου πήρε 15 μήνες. Απίστευτο είναι, γιατί χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να τον κρεμίσω και να τον χτίσω. Ήταν σαν το γεφύρι της Άρτας, ναι. Θέλω, μας είπες λίγο νωρίτερα ότι το βιβλίο πρέπει να είναι και απόλαυση για τον αναγνώστη. Ναι, βέβαια. Θέλεις να μας πεις κάποια βιβλία, όχι δικά σου, άλλων που τα διάβασες σαν νεράκι, ναι. Ναι. Κοίταξε, καταρχάς, αυτό το σαν νεράκι μπορεί και να μην είναι καλό. Δηλαδή και ένα βιβλίο πρέπει να σου αντιστέκεται και λίγο. Θέλω να πω, πολλές φορές διαβάζεις ένα βιβλίο στο οποίο αναγνωρίζεις μεγάλες αρετές, κάπου στη μέση όμως αρχίζει και σε κουράζει. Και το ξαναβρίσκεις, πρέπει να περάσεις ας πούμε 50, 60, 70 σελίδες για να ξαναβρεις αυτή τη μαγεία που χάνεις ξαφνικά. Σίγουρα τα βιβλία που με έχουν συναρπάσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε νομίζω και εδώ, είναι κάποια κλασικά βιβλία τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προσπεράσει έτσι και να φύγει. Δηλαδή, δεν διανοούμε κάποιον ο οποίος λέει ότι είμαι αναγνώστης και δεν έχει διαβάσει την Άννα Καρένινα, τους αδερφούς Καραμάζοφ, ξέρω εγώ, στον 20ο αιώνα το μεγάλο Γκάτσμπι του Φιτζέραλντ, τον Ξένο του Καμίου ή τον ακόμα και τα 100 χρόνια μοναξίας του Μάρκες, ξέρω εγώ, ή κάποια βιβλία από αυτά. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για σύγχρονους συγγραφείς,
Δεν θα μιλήσω για Έλληνες, γιατί δεν θέλω τώρα να μπούμε σε αυτή τη. Θα είμαι δυσάρεστη για κάποιους, γιατί υπάρχουν καλά βιβλία στην Ελλάδα. Απλώς τώρα, αν αναφέρεις κάποιοι, θα πει οι άλλοι δεν ανέφερες. Εμένα και πάει λέγοντας. Υπάρχουν κάποια σημαντικά βιβλία αυτή τη στιγμή. Γίνεται μεγάλη λογοτεχνία, γιατί καμιά φορά γίνεται και λόγος αν υπάρχει μεγάλη λογοτεχνία σήμερα. Γίνεται. Ναι. Μεγάλη πεζογραφία γίνεται. Για παράδειγμα, υπάρχει ο μεγάλος Ιρλανδός ο Τζον Μπάμβιλ, υπάρχει ο Ισπανός ο Χαβιέρ Μαρίας, υπάρχει στην Ιταλία ο Κλαούντιο Μάγκρης, ο Αντώνιο Ταμπούκι που απερίμησε κύριον πρόσφατα, ήταν και αυτός ένας σημαντικός, τουλάχιστον κάποια βιβλία του πολύ. Δημήτρη, ανέφερες μερικά ονόματα και κάποια μυθιστορήματα κολοσσιαία. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στη βαρύ, ωραία, κλασική λογοτεχνία, ναι, κείμενα ναι. Ξεπέραστα. Θεωρείς ότι εξακολουθεί να πουλάει κυρίως στις νέες γενιές, που έχει άλλες προσλαμβάνουσες, που η αισθητική της λόγω του διαδικτύου έχει... Θα σου πω το χαρακτηριστικό των κλασικών συγγραφέων. Οι κλασικοί δεν είναι πάντα στη μόδα. Το παράξενο με αυτούς είναι ότι υποχωρούν κάποια στιγμή. Εγώ όταν είχα βγάλει το συλλαβίζοντας το καλοκαίρι και έλεγα ότι ο Ιωράς μου είναι ο Καμί και έλεγα ρε παιδί μου θα πούνε α, αυτός. Λέγανε το 2009 ποιος είναι αυτός. Και εγώ θυμόμουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν με γελάει η μνήμη μου, ότι το 80 διαβαζόταν, το δεκαετία του 80 ειδικά, διαβαζόταν κατά κόρον. Και του 70-80 δηλαδή ήταν στη μόδα. Εγώ δηλαδή το γνώρισα την εποχή, ήταν στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Κάπως έτσι το γνώρισα και εγώ, κάπως όταν ήμουν 16-17 χρονών. Αλλά τι γίνεται, κάποια στιγμή ο καθένας από αυτούς υποχωρεί. Επανέρχεται όμως τη μόδα. Τώρα ξαφνικά βλέπω πάλι ότι ο ήρωάς μου από το Συλλαβίζω στο καλοκαίρι σπάει ταμεία με κάποια βιβλία που έχει βγάλει τελευταία. Δηλαδή, έχουν, όχι έχει βγάλει ο ίδιος, έχουν επανακυκλοφορήσει κάποια βιβλία του. Το δίνω ως παράδειγμα, ας πούμε. Κάνουμε κάποιες διαλέξεις στην Αθήνα για τον Ντοστογεύσκη, όπως είπα προηγουμένως, για τον Μπαλζάκ, για τον Τολστόι. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι διαλέξεις οι οποίες. Δεν θα πρέπει κανονικά να έχουν τόσο κόσμο. Και νέοι άνθρωποι έρχονται να ακούσουν, να μάθουν ποιος είναι αυτός. Τι μπορώ να διαβάσω από αυτόν, τι θα μου μείνει. Βλέπω πάντα ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Και πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον και από τους εκδοτικούς οίκους. Εγώ, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μεταφράζω ένα βιβλίο, το «Τρίψιμο της Βίδας» του Χέρι Τζέιμς. Το ξαναμεταφράζω. Υπάρχει η γνωστή μετάφραση του Κοσμοπολίτη, που είναι μια δόκιμη μετάφραση. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα απλό παράδειγμα. Προηγουμένως, παίρνοντας πάλι από τον εαυτό μου, είχα μεταφράσει το Συνταγματάρχη Σαμπέρ του Μπαλζάκ. Οι εκδοτικοί εκεί ενδιαφέρονται για τα κλασικά κείμενα. Αυτό δεν είναι που τους κάνει και κλασικούς, ενώ να αντέχουν στον χρόνο αυτό. Ακόμα και όταν περνάνε αυτές τις περιόδου. Και μπορεί και μετά. Με συγχωρείτε, ο Σέξπιρ, ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι ο πιο κλασικός των κλασικών. Η τραγική μας. Δεν γίνεται χαμός ακόμα. Δηλαδή, αυτά είναι τα. Δηλαδή, αν πρέπει κανείς να φτιάξει μια κυβωτό όπου να διασώσει τον ανθρώπινο πολιτισμό, νομίζω ότι υπάρχουν 50% βιβλία τα οποία. Πρέπει να είναι μέσα. Πρέπει να είναι μέσα. Και έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι αισιόδοξο αυτό που λες και ωραίο. Πιο ωραία όμως θα είναι η απόψινή βραδιά, η οποία θα είναι χαλαρή. Θα είναι πλαισιωμένη με υπέροχο. Μουσική και χορό. Ναι, τάγκο. Σε μια γωνιά με χαμηλό φωτισμό, με αισθητική και καλό κρασί. Ο χορός των ψευδεστήσεων, λοιπόν, παρουσιάζεται σήμερα στο Ηράκλειο, στο Όπους. Η εκδόση Ψυχογιός και το βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης έχουν βάλει τα δυνατά τους και όσοι βρεθείτε εκεί θα απολαύσετε μια υπέροχη βραδιά με μια ωραία κουβέντα με έναν άνθρωπο που πάντα ξέρει να συζητάει όμορφα. Στις ευχαριστούμε... 8.30. 8.30. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξη εδώ. Αυτή τη σημαντική ιστορική μέρα να κάναμε μια ωραία κουβέντα. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα.